Είναι η στιγμή που οι αντιεξουσιαστές εισβάλλουν στη Βουλή από την είσοδο της Βασιλείας Σοφίας και τρέχουν προς το Περιστήλιο. Φτάνουν ανενόχλητοι στην κεντρική είσοδο της Βουλής, σηκώνουν το πανό για την απελευθέρωση των συλληφθέντων για τρομοκρατία και φωνάζουν συνθήματα για την κατάργηση των φυλακών υψής της ασφαλείας. Οι αστυνομικοί το μόνο που κάνουν είναι να τους παρακαλούν να αποχωρήσουν αφού δεν έχουν εντολή για συλλήψεις. Αυτής της κοινωνίας είναι φυλακές ύψης της ασφαλείας. Ακούστε το καλά, ανθρωποφυλακές. Να το αγένια από τους αγωνιστές. Στο εσωτερικό της Βουλής επικρατεί πανικός. Η αστυνομική φρουρά κλείνει τις εισόδους για να μην μπουν οι αντιεξουσιαστές στο εσωτερικό του κτηρίου. Λίγη ώρα μετά, όπως βλέπετε στα πλάνα που τράβηξαν οι ίδιοι αντιεξουσιαστές και ανέβασαν σε δική τους ιστοσελίδα, μόνοι τους αποφασίζουν να αποχωρήσουν και πάλι με τους αστυνομικούς απλά να τους συνοδεύουν. Καθ' όλη τη διάρκεια της αποχώρησης φωνάζουν συνθήματα και πετούν φέι βολάν. Στην κεντρική πύλη επί της Βασιλείας Σοφίας συνεχίζουν τη διαμαρτυρία τους. Μόνο τότε εμφανίζονται οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις και αρχίζουν τις προσαγωγές. Οι περισσότεροι οδηγούνται στην κλούβα της αστυνομίας και άλλοι σε περιπολικά. Συνολικά 21 αντιεξουσιαστές προσήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, το κλίμα έχει ηρεμήσει έξω στο προάβλιο, όμως στο εσωτερικό της Βουλής υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση για το πρωτοφανές περιστατικό. Αίσθηση προκάλεσε η πρώτη αντίδραση της Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου, όταν οι δημοσιογράφοι τη ζήτησαν να σχολιάσει την εισβολή των αντιεξουσιαστών στο Κοινοβούλιο. Είστε αναστατωμένοι επειδή κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν? Λίγο αργότερα πάντως ξέσπασε εντονότατη σύγκρουση στην Επιτροπή για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις ανάμεσα στην Πρόεδρο της Βουλής και στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη. Και πάλι μεγάλη έκπληξη προκάλεσε η δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφού έκανε λόγο για ειρηνική διαμαρτυρία που δεν προκαλεί καμία ανησυχία. Δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για κανέναν. Αυτό εκτίμησαν και οι αστυνομικοί της φρουράς της Βουλής και έτσι έπραξαν. Από αύριο να δεχόμαστε εδώ με αυτόν τον τρόπο κάθε διαμαρτυρία. Αυτό μας λέτε? Θα το ότι για σας με ήταν όλα αφήσετε... Το ότι οι βουλευτές ήταν σε ομοιρία. Δεν υπήρξε κανένας βουλευτής σε ομοιρία. Σας ομιλώ ίδιος. Κανένας... και η πόρτα ήταν κλειστή. Δεν σέβεστε το αντικείμενο της Επιτροπής και της σημερινής συνεδρίασης. Θέλετε να τεινάξετε τη συνεδρίαση στον αέρα. Η κατάλυση του Κοινοβουλίου, της λειτουργίας του, είναι πιο σημαντικό από αυτό που θέλετε να μας τονίσετε. Όχι ότι δεν είναι, γιατί πάτε να τα εξοραίσετε τα ζητήματα. Θέλω να μας πείτε η θέση της Προέδρου του Κοινοβουλίου. Έχει βγει επίσημο δελτίο της Βουλής. Ότι όλα ήταν φυσιολογικά, ότι καλώς έγινε αυτό που έγινε. Αυτό μας λέτε? Είναι μία διαμαρτυρία η οποία εμπίπτει απολύτως στο συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών. Δεν έχει καταγραφεί καμία επιθετική ενέργεια, καμία απόπειρα βλάβης προσώπων ή πραγμάτων και καμία κανενός τύπου κίνδυνος ούτε για τα πρόσωπα, ούτε για τα πράγματα, ούτε για την λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Το να δημιουργείται μια ατμόσφαιρα κινδύνου του κοινοβουλίου όταν δεν έχει υπάρξει τέτοιος κίνδυνος και όταν εντελώς προληπτικά και αποτελεσματικά η φρουρά ενήργησε σεβόμενη το Σύνταγμα και τα δικαιώματα και προασπίζοντας και το κοινοβούλιο. Αντίθετα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελαρίδης κάνει λόγο για μια προκλητική και ακατανόητη ενέργεια. Είναι προκλητική και ακατανόητη η σημερινή ενέργεια ομάδας αντιεξουσιαστών να εισβάλλουν στον προάβλιο χώρο του Κοινοβουλίου. Σειρά τέτοιων ενεργειών δίνουν επιχειρήματα σε όσους δεν θέλουν τον εξανθρωπισμό του σοφρονιστικού συστήματος. Η εισβολή αυτή λειτουργεί σε βάρος απόφασης της κυβέρνησης να ξυλωθούν τα κάγκελα της ντροπής από τον προάβλιο χώρο του Κοινοβουλίου. Απόφαση στην οποία θα επιμείνουμε. Από εσάς, ερχόμενοι εδώ στο Κοινοβούλιο, να πάρετε μια θέση για το γεγονός αυτό. Εάν το θεωρείτε πολύ απλό, είστε ότι σήμερα καταργήθηκε ο ναός της δημοκρατίας με τον τρόπο και για εσάς δεν συμβαίνει τίποτα, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε τι λέμε. Λοιπόν, μάλλον δεν θέλετε να το ξεπεράσετε. Σας παρακαλώ να σταματήσετε τώρα για να ακούσετε, γιατί είστε ανενημέρωτος. Ενώ οφείλατε να έχετε ενημερωθεί. Έχω ενημερωθεί, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, λέτε δημόσια. Μπορείτε ότι να σταματήσετε. Ρωτάτε αν είστε αναστατωμένοι από μια διαμαρτυρία. Όχι, έτσι κύριε, απλά κύριε, την εκλαμβάνετε. Κλείστε και την αντιλαμβάνεστε την διαμαρτυρία αυτού του είδους. Θέλετε του να ακούσετε. Έτσι το βλέπετε. Αυτός ο τρόπος λέγεται φασισμός, πρέπει να σας πω. Όταν εμποδίζεις με αυτόν τον τρόπο δηλαδή στο όνομα, να μιλήσει, στο όνομα να μιλήσει κάποιος, μπορείτε όλα, έχει, αν θέλετε, να τα λιάνετε. Με αφορμή την εισβολή αντιεξουσιαστών στη Βουλή αλλά και τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η συνεδρίαση της Επιτροπής για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις τεινάχθηκε στον αέρα με άγρια κόντρα και συνεχείς διακοπές εκατέρωθεν μεταξύ του αρμόδιου τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη και της Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου. Θεωρώ ότι θέλετε, αν συνεχίσετε να το κάνετε αυτό, θα θεωρήσω ότι θέλετε σκοπίμως να δημιουργήσετε ανασφάλεια στο Κοινοβούλιο. Εμποδίζετε το να ενημερώσετε. Η Επιτροπή για αυτό για το οποίο ρωτήσατε, θέσατε τρία ερωτήματα. Περιμένω. Θέλετε τις απαντήσεις. Αν με ξαναδιακόψετε όμως θα λάβω μέτρα, σας το λέω. Διότι εμποδίζετε να απαντηθούν τα ερωτήματα και επιμένετε στην παραπληροφόρηση. Εδώ είστε πρόεδρος του Κοινοβουλίου, δεν είστε κοινοβουλευτικός εισαγγελέας. Τον κοινοβουλευτικό εισαγγελέα τον κάνατε μια άλλη εποχή. Τώρα είστε πρόεδρος ολωνών μας. Το καταλάβατε. Είστε πρόεδρος ολωνών μας. Την προηγούμενη περίοδο ως βουλευτής είχα τη δυνατότητα να κάνετε και τον κοινοβουλευτικό εισαγγελέα. Εδώ τώρα δεν είμαστε σε μια ιερά εξέταση. Οφείλετε να μας ακούτε και να μας προστατεύετε όλους. Κύριε Κυριαζίδη, κάνατε τρεις ερωτήσεις. Θέλετε απαντήσεις? Περιμένουμε. Κλείστε το μικρόφωνο σας. Η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις Κωνσταντοπούλου ήταν εντονότατες, με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι. Το πιο απίστευτο δεν είναι αυτό που συνέβη. Είναι ότι δεν υπήρξε ούτε μία σύλληψη. Νομίζω ότι επιστρέφουμε στο καθεστώς ανομίας, το οποίο με μεγάλη προσπάθεια σταματήσαμε τον Ιούνιο του 2012. Είχα προβλέψει ότι η επόμενη κίνηση των αντιεξουσιαστών θα ήταν να μπουν μες στην Κατεχάκη. Προφανώς έκανα λάθος, μπήκαν εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο, ότι πλέον είμαστε ξέφραγο αμπέλι και κάποιοι επιτέλους πρέπει να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Θεωρώ αδιανόητο ο Υπουργός Δικαιοσύνης να φέρει το νομοσχέδιο με το οποίο καταργεί τις φυλακές γάμα τύπου και τα ευεργετήματα που έχει το νομοθέτημα αυτό κάτω από αυτή την πίεση. Για αλλαλού, μεταξύ υπουργών μίλησε ο βουλευτής του Ποταμιού Παναγιώτης Καρκατσούλης. Οι βουλευτές του κόμματος μάλιστα αποχώρησαν και από τη συνεδρίαση της Επιτροπής για τις Αποζημιώσεις. Ακόμα και τα προφανή, η τήρηση νομιμότητας και η περιφρούρηση των δημοσίων κτηρίων μετατρέπονται σε μείζωνα κυβερνητικά ζητήματα λόγω των διαφωνιών των υπουργών. Σαφέστατες αποστάσεις από τις θέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου πήρε και η εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίνα Χρυσοβελώνη, που δήλωσε ότι η κυβέρνηση δια των υπουργών της έχει την ευθύνη για την διασφάλιση της ένομης τάξης. Είναι απόλυτα αντιδημοκρατικές και ως εκ τούτου καταδικαστές ενέργησαν και αυτοί των αντιεξουσιαστών που εισέβαλαν σήμερα στη Βουλή εν ονόματι της προβολής των όποιων αιτημάτων τους. Όσοι στηρίζουν τέτοια γεγονότα παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια, δήλωσε η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντο Μανολάκου. Είναι πρακτικές που δίνουν άλοθη καταστολής και αυταρχισμού. Όπως θεωρούμε ότι και όσοι εκφράζουν στήριξη σε τέτοια γεγονότα παίζουν πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση ζήτησαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Τέτοιο πράγμα είμαι από το 93 βουλευτής. Στη Βουλή δεν έχω ξαναδεί. Και νομίζω ότι ο κύριος Πανούσης αυτή τη στιγμή ο ίδιος πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του. Πρέπει να παραιτηθεί. Διότι καταλύουν τη δημοκρατία. Εάν λοιπόν δεν μπορεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει τα αυτονόητα, να παραιτηθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αμέσως.